πάμε τώρα σε άλλες δράσεις, σε άλλες εκδηλώσεις, σε άλλες διοργανώσεις που έρχονται αυτή τη φορά όχι τον Ιούνιο αλλά τον Ιούλιο και πάλι όμως είναι πολύ κοντά. Κοντά είναι, κοντά. Πολύ κοντά. Ναι. 6 και 7 Ιουλίου με Kids Family Triathlon και με EXD Sprint Triathlon. Τα διοργανώνει ο Δρομέας Θράκης, ο μοναδικός σύλλογος με αναγνωρισμένους triathlon, αν δεν κάνω λάθος, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα μας τα πούν και καλεσμένοι. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα εμείς. Κοντά μας λοιπόν ο τεχνικός διευθυντής του Δρομέα Θράκης, ο Κώστας Πετερόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Και ο υπεύθυνος της ομάδας τριάθλου του Δρομέα Θράκης, ο Γιάννης Μίτσικας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και να ξεκινήσουμε. Να μπούμε κατευθείαν στις διοργανώσεις και να πάμε σε αυτό που πρόκειται να γίνει στις 6 και 7 Ιουλίου. Πώς το σκεφτήκατε, πώς προέκυψε και πώς φτάσατε στο σημείο να το υλοποιήσετε? Όποιος θέλει παίρνει το λόγο. Γιάννη. Εγώ ως τριαθλητής, πάντα βλέποντας και πηγαίνοντας σε άλλους αγώνες, σε άλλες πόλεις, συνειδητοποιούσα ότι η Αλεξανδρούπολη όχι μόνο δεν έχει να χάσει κάτι ή τέλος πάντων δεν υπολείπεται σε κάτι από τις άλλες πόλεις, αλλά είναι και ιδανική για ένα τρίαθλο και μάλιστα έτσι μικρών αποστάσεων όπως το διοργανώνουμε για πρώτη φορά, που είναι για πολύ κόσμο, ονομάζεται sprint τρίαθλο. Οπότε το έναυσμα ήταν αυτό κυρίως, ήταν γιατί η πόλη μας να μην έχει μια τέτοια διοργάνωση. Με μια παρέα λοιπόν τριαθλητών που είμαστε αρκετά χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, βρήκαμε το έδαφος μέσω του Δρομέα Θράκης και του Κώστα του Πατερόπουλου να το προτείνουμε ως ιδέα, να αρέσει και να προχωρήσουμε μετά στην οργάνωση και βήμα-βήμα μετά από το δίαθλο που διοργανώθηκε το 2021, σωστά θυμάμαι Κώστα. Ναι. Που ήταν η πρώτη μας προσέγγιση σε ένα σύνθετο άθλημα. Τότε με τρέξιμο και ποδήλατο. Τότε με τρέξιμο και ποδήλατο ακριβώς. Με τη συμβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης πια, διοργανώνουμε το πρώτο τρίαθλο στην Αλεξανδρούπολη. Για την ακρίβεια, δεν είναι το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, 2004. Έχει υπήρχε γίνει έτσι μια πρώτη άλλη προσπάθεια, την οποία όμως εγώ ας πούμε δεν είχα την τύχη ούτε να την γνωρίσω. Δεν την ξέρω καθόλου. Με επιτρέπεις, Κωσμά, να εκμυστηρευτώ κάτι από συζητήσεις παλιότερες και με άλλους της ομάδας του γκρουπ των τριαθλητών. Ήταν αυτός ο αγώνας μία και σκέψη αλλά και επιδίωξη ετών. Ένα όνειρο που τελικά γίνεται, υλοποιείται, γίνεται πράξη. Πραγματικά αυτό ήταν. Η πόλη μας είναι flat. Για εμάς τους τριαθλητές είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοια αρένα, flat, διότι είναι και ένας ο ιδανικός τόπος για να κάνουμε ρεκόρ. Άρα η πόλη ενδείκνυται, έχει θάλασσα, η θάλασσα είναι σχετικά εύκολη. Η περιοχή, όπως σας είπα, είναι επίπεδη, οπότε και το ποδήλατο και το τρέξιμο θα είναι ιδανικά. Φαντάζομαι ότι θα μας πούνε και οι αθλητές που θα έρθουν από άλλες πόλεις τις εντυπώσεις τους. Φέρτε μας, αν θέλετε, και κοντά να βλέπουμε και τις σχετικές αφίσες και τα πλάνα έτσι σε πιο μεγάλη οθόνη. Πολύ ωραία. Βλέπουμε και εικόνες από... από πότε είναι αυτό, κύριε Πατρόπουλε? Σεπτέμβριο 2021. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε και μάσκες και αποστάσεις. Έτσι. Μαζί με τον Δήμο. Είμαστε εποχή COVID. Μάσκα, βλέπετε αρκετή. Το τριαθλάκι τότε ήταν τρέξιμο, ποδήλατο τρέξιμο. Και συμμετείχαν 100 άτομα. Πολύ σημαντικό. Τους άρεσε πάρα πολύ και από τότε πάρα πολλές φορές ρωτούσαν, δεν θα το ξανακάνετε, δεν θα κάνουμε κάτι πιο δύσκολο. Οπότε να αναφέρουμε κάποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των αγώνων που έπονται. Ναι. Να πω εγώ πριν πω τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ότι να συνεχίσω λίγο μάλλον αυτά που είπε ο Γιάννης, ότι εμείς στο Δρομέα απλά, επειδή είχαμε αυτή τη φιλοσοφία, ήρθε και έδεσε, που λέμε, η ιδέα, γιατί θέλαμε πάντα να έχουμε προτάσεις για τον ενήλικα, κυρίως και για το παιδί, να τον βγάλουμε από το σπίτι, να του δώσουμε μια ευκαιρία να κάνει κάτι για την υγεία του, για την κινητικότητά του. Μην ξεχνάμε και τα αρνητικά της Ελλάδος. Πρώτη στην παιδική υπαχυσαρκία, και σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, πρώτη στην υποκινητικότητα.
Άρα λοιπόν έχουμε ένα χρέος οι αθλητικοί σύλλογοι να κάνουμε κάτι όχι μόνο για τους αθλητές εν ενεργεία και για τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος μπορεί να πάρει το ποδηλατάκι του, να κολυμπήσει τα λίγα μέτρα του, να πάρει και να τρέξει και να κάνει λοιπόν να συμμετέχει σε ένα δρόμενο το οποίο, όπως και τα τρεξιματικά, θα του δώσουν έναυσμα να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με την υγεία του και να βάλει στην καθημερινότητά του την άσκηση, αυτό που μας ενδιαφέρει. Αλλά πέρα από αυτό, ο Σύλλογος είναι υπέρ της καινοτομίας, έχει πάντα φρέσκες ιδέες. Πάμε λοιπόν στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στο παιδί και στην οικογένεια. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν, στη νέα παραλιακή ζώνη, στην ανάπλαση Ιουλίου, που λέμε, 6 Ιουλίου, Σάββατο πρωί, στις 11 η ώρα, θα βρεθούμε εκεί και εκεί λοιπόν θα έχει παιδιά τα οποία θα πάρουν μέρος στο ατομικό, με λίγα μέτρα, max 100 μέτρα κολύμβηση, max 1000 μέτρα ποδήλατο και 500 περίπου μέτρα τρέξιμο. Ένα εύκολο σχετικά τρίαθλο, το οποίο όμως... Κοσμά, για εμάς είναι αυτό. Για εσάς. Εννοείται, είστε και παιδιά εσείς. αλλά εκτός από το ατομικό θα υπάρχει και ομαδικό. Δηλαδή, 3 ή 2 παιδιά μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις, να κάνουν ομάδα και άλλος να κάνει την κολύμβηση, άλλος να κάνει το τρέξιμο, άλλος να κάνει το ποδήλατο. Θα υπάρχει όμως και το family, που απλά ζητούμε στο family ένας από τα 3 μέλη να είναι τουλάχιστον παιδί. Έχουμε και μια υπόσχεση από κάποια αμαία παιδιά να συμμετέχουν. Οπότε, ουσιαστικά, το Σάββατο είναι επενδυμένο πάνω στην γνωριμία με το σπορ του νέου κόσμου. Τώρα, πάμε την Κυριακή, η οποία είναι η μέρα η κρίσιμη. Ξεκινάμε από το πρωί στις 8.30 ώρα, στον ίδιο χώρο, στην ανάπλαση. Εκεί κάνουμε το κολύμπι, είναι 750 μέτρα. Θα είναι 2 τριγωνάκια περίπου των 375 μέτρων, τα οποία δηλαδή οι αθλητές αφού κάνουν το πρώτο τριγωνάκι θα βγουν για λίγα μέτρα, θα τρέξουν στην άμμο και θα ξαναμπούν να κάνουν το δεύτερο τριγωνάκι. Ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Έφλου θα υπάρχει ζώνη αλλαγής, με κόκκινο χαλί, με τους στατήρες για τα ποδήλατα. Θα μπαίνουν μέσα οι αθλητές, θα παίρνουν το ποδήλατό τους. Βλέπουμε και στα πλάνα κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει και το 2021. Θα παίρνουν το ποδήλατό τους με ασφάλεια, θα βάζουν το κράνος τους, θα βάζουν τον αριθμό τους, θα κάνουν τα 20 χιλιόμετρά τους. Τα 20 τώρα χιλιόμετρα τα έχουμε σχεδιάσει στη διαδρομή όπως το Run Greece, δηλαδή τον κύκλο του Run Greece, 4 φορές. Δηλαδή Δημοκρατίας, Παραλιακή, είναι ο κύκλος 4 φορές. Θα κατεβαίνουν πάλι στην ανάπλαση, θα αφήνουν το ποδήλατο στη ζώνη αλλαγής με ασφάλεια, θα βάζουν το αθλητικό τους στο παπουτσάκι και θα τρέξουν ουσιαστικά στη διαδρομή του νυχτερινού, δηλαδή παραλιακά, ανάπλαση, ανεβαίνουμε τη ράμπα, πάμε αριστερά στον ποδηλατόδρομο και κάπου στο Εγνατία θα γίνεται η αναστροφή. Και τερματίζουμε πάλι στην ανάπλαση στον Άγιο Έφλου. Απλά εδώ να σημειώσω για να μην μπερδευτεί ο κόσμος ότι αυτό το δρομικό σκέλος έχει ουσιαστικά δύο στροφές. Δηλαδή θα πηγαίνει μέχρι Εγνατία, επιστρέφει πίσω για να βγουν τα 5 χιλιόμετρα. Και τερματίζει πάλι στην ανάπλαση και τις παραλίες. Ο στόχος είναι και το όριό μας είναι 100 συμμετοχές την Κυριακή και μέχρι 150 συμμετοχές το Σάββατο. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις ανάγκες όλων αυτών των ανθρώπων με μετάλλια. Έχουμε περάσει 100 συμμετοχές συνολικά. Είμαστε 3 εβδομάδες πριν. Πιστεύω να κάνουμε sold out, που λέμε. Εντάξει, αυτό είναι μια σοφή κίνηση από την μεριά του δρομέα, με την έννοια ότι θα πρέπει και ως πρώτος αγώνας να είναι απόλυτα διαχειρίσιμος και ελέγξιμος για να περάσουν όλοι καλά. Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια πάρα πολύ. Η ασφάλεια είναι γιατί θα κινηθούμε σε κατοικήσιμους χώρους, θα χρειαστούμε την ανοχή των οδηγών και των κατοίκων, οι οποίοι παρόλο που θα είναι νωρίς, περίπου στις 10 ώρες θα λήξει ο αγώνας, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι την Κυριακή θέλουν να πάνε στην εκκλησία τους, θέλουν να πάνε να κάνουν τον μπάνιο τους το πρωινό. Εκεί λίγο θα τους ενοχλήσουμε, θα χρειαστούν τη βοήθεια της τροχείας να απεμπλακούν εύκολα από την κίνηση, αλλά νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει
στην πόλη, όχι μόνο οικονομικά, σαν κουλτούρα, σαν μια καταξίωση της πόλης και σαν μια επένδυση για το μέλλον, γιατί τον αγώνα δεν τον κάνουμε μια φορά και τέλος. Θέλουμε να έχει μια επαναληπτικότητα και να γίνει θεσμός. Ότι είναι στόχος λοιπόν, να γίνει θεσμός, έτσι. Βεβαίως. Αν λοιπόν πάμε καλά, πετύχει, ευχαριστηθούν αυτοί που έρθουν. Την επόμενη χρονιά εννοείται θα ξεκινήσουμε πολύ νωρίς την προβολή για να πάμε κάτι καλύτερο και να βάλουμε και τις γύρω χώρες στο παιχνίδι όπως το κάναμε στο νυχτερινό. Έτσι ακριβώς, με Τουρκία, με Βουλγαρία βεβαίως, και με πολλές άλλες χώρες που. Είναι αναπτυγμένες χώρες οι γείτονες στο τριάθλο. Που ήδη υπάρχουν συμμετοχές, δηλαδή υπάρχουν Τούρκοι. Ήδη έχουμε, έχουμε και τώρα έχουμε κάποιους γείτονες συμμετοχές. Αλλά εντάξει, κρατάμε λίγο χαμηλά τον πύχη. Σωστά. Είπαμε, πρώτος, να γίνει με ασφάλεια, να πετύχει, να πάνε όλα καλά και να μπορούμε να ξαναμιλάμε. Υπάρχει ενδιαφέρον από κόσμο, από αφλούμενους της περιοχής μας να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως ο κόσμος που έρχεται από πιο δημοφιλή σπόρο, όπως είναι ας πούμε, το τρέξιμο, και πιο εύκολα ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, φοβάται, ο κόσμος φοβάται το κολύμπι. Γιατί εκεί υπάρχει ένας περιορισμός στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια στο τρίαθλο. Υπάρχει το relay, αυτό που λέμε δηλαδή σκυτάλι. Άρα και το Σάββατο, όπως είπε ο Κώστας, αλλά και την Κυριακή θα υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες θα κατέβουν. Συνεπώς, μπορεί ένας κολυμβητής να κολλήσει με κάποιον ποδηλάτη και με έναν άλλον ο οποίος θα κάνει το δρομικό σκέλος και να κάνουν το τρίαθλο σε σκυτάλι. Συρετικό. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι παρεΐστικο, έχει πάρα πολύ πλάκα. Και νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον οποιοδήποτε πια να μπορεί να το κάνει. Βέβαια. Εγώ τώρα μου επιτρέψετε να πάω στον πρωταγωνιστή που ναι, θα είναι στο στίβογο του τριάθλου. Μιλάμε για 750 μέτρα κολεύηση, για 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Σωστά. Μιλάμε για αντοχές, όχι αστεία. Τι προϋποθέτει τώρα αυτή η προετοιμασία για να βγει αυτός ο αγώνας? Αυτό που πρέπει να ξέρουμε γενικώς για το τρίαθλο είναι ότι είναι κατεξοχήν ένα άθλημα αντοχής. Συνεπώς, πολύ βασικό παράγοντα παίζει ο καταμερισμός των δυνάμεων. Είναι ένα άθλημα που ξεκινάει με το κολύμπι. Άρα εκεί τι λέμε συνήθως? Συνήθως λέμε να βγεις ατσαλάκωτος, που σημαίνει να βγεις με όλες τις δυνάμεις. Μάλιστα. Να μην τα δώσεις όλα εκεί. Ακριβώς. Μετά το ποδήλατο είναι το ενδιάμεσο μέσο, είναι το μεταφορικό μέσο που θα σε φέρει με ξεκούραστα πόδια στο τρέξιμο. Στους περισσότερους τριαθλητικούς αγώνες, το κρίσιμο είναι το τέλος. Είναι δηλαδή πώς θα σε βρει ο αγώνας στο τρέξιμο. Όταν εκεί τα πόδια είναι πιο βαριά. Όταν εκεί τα πόδια είναι πιο βαριά, όταν η κούραση έχει συσσωρευτεί. Και φανταστείτε ότι αυτό το κόνσεπτ που συζητάμε τώρα είναι το sprint, έτσι. Δηλαδή, το τρίαθλο κορυφώνεται στον αγώνα του Ironman, φαντάζομαι το έχετε ακούσει, που εκεί μιλάμε για τρομακτικά πράγματα όσον αφορά τις αποστάσεις. Έτσι, εντάχει να πω ότι είναι κοντά στα 4 χιλιόμετρα πια το κολύμπι. Μιλάμε για 170, 180, 190 σε πολλές περιπτώσεις ποδήλατο και στο τέλος έτσι κορυφώνουμε με έναν μαραθώνιο. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα. Νομίζω εκεί ανεβαίνει ακόμη περισσότερο πύχη στο επίπεδο. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προετοιμασία και δεν μπορούν να το κάνουν κοινοί θνητοί όπως εμείς, έτσι. Ναι, εκεί σίγουρα, σίγουρα ένας τριαθλητής ακόμη και μεσαίου επίπεδου, που ασχολείται δηλαδή 4-5 χρόνια με το άθλημα, θέλει ένα χρόνο προετοιμασίας για να πει ότι θα πάω να κάνω ένα Ironman. Είναι ο επόμενός μου στόχος. Αλήθεια. Αλλά, ναι, δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Φυσικά έχουμε στην Αλεξανδρούπολη τον Γιάννη τον Ψαρόπουλο. Έτσι, βέβαια. Με σημαντικές εμπειρίες από αγώνες. Ο Γιάννης ο Ψαρόπουλος, όπως και ο Δημήτρης ο Μαυρίδης, είναι οι δύο Ironman της πόλης μας. Ναι. Τον Γιάννη τον Ψαρόπουλο τον έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν, μάλιστα, στην εκπομπή. Και είναι και οι σημαίες, γιατί έχουν τρομερές εμπειρίες οι οποίες πρέπει να δοθούν και στους επόμενους. Εγώ ήθελα απλά να συμπληρώσω, ναι, όπως είδαμε και στο βιντεάκι το οποίο παίξατε, είναι σημαντική η παρουσία του Δήμου σε όλη τη δράση. Από την αρχή ο Δήμαρχος μπήκε μέσα στο κόνσεπτ, κατάλαβε ότι η ιδέα είναι πάρα πολύ σημαντική για την πόλη,
την υποστήριξη και, στο και, διάθλο. Και ήταν και λίγο προφητικός, δηλαδή στο ήταν βίντεο. Ήταν προφητικός, στο βίντεο, είπε ότι πάμε για τρίαθλο, παιδιά. το λέει στην, στην προβολή εδώ πέρα. Και να συμπληρώσω ότι την ενδιάμιση μέρα, δηλαδή το Σαββάτο το βραδάκι, θα έχουμε μία μερίδα που θα μιλήσουμε από ειδικούς για το κολύμπι στην ανοιχτή θάλασσα, για το τρίαθλο, να μάθουν κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα όσον αφορά το στήσιμο της προπόνησης, την οργάνωση των προηγούμενων ημερών και τα λοιπά, οδηγίες διατροφικές και όλα αυτά τα μυστικά, ας πούμε. Και θα έχουμε και την παρουσία της Μαρίας Πολύζου, της γνωστής μαραθωνοδρόμου, η οποία και θα παρουσιάσει το βιβλίο της, το «Μη παρατάς ποτέ», με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει ζήσει η κοπέλα, αλλά θα συμμετέχει και σε σκεταλοδρομία. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν τους κατάλληλους κολυμβητή και ποδηλάτη, να τη βάλουμε να τρέξει μαζί τους. Και φυσικά τον Πέτρο τον Παρθένη, ως παρουσιαστή και προωθητή της ιδέας όλη την Ελλάδα, ο οποίος είναι γνωστός για τη σχέση του με το τρίαθλο. Η οποία Μαρία Πολύζου είχε έρθει και πέρυσι, να θυμίσουμε, στην Αλεξανδρόπολη, στο πρωτάθλημα των βετεράνων και είχαμε και πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές εκεί και με τα όσα μας είπε και με τα μηνύματα τα πολύ σημαντικά είναι, που πέρασε. Είναι τρομερή και πρέπει να τα παθήματά της, τέλος πάντων, να γίνουν όχι μαθήματα, να λειτουργούν και σαν πρότυπο. Έτσι. Για αρκετούς από εμάς. Να πούμε κάτι που έχει σημασία για, για τον αγώνα του Kids, του 6 εβδόμου. Στις 6 Ιουλίου, ναι, εμείς λέμε για τις 7 εδώ το AXD Sprint Triathlon. Μία μέρα πριν στις 6 είναι ο αγώνας των παιδιών. Ακριβώς, είναι αυτό που όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, το βασικό κόνσεπτ εκεί είναι «Ελάτε γνωρίστε το τρίαθλο». Εκεί όλα τα παιδιά, εκεί δεν υπάρχει διαγωνισμός λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει χρονομέτρηση. Και ο στόχος είναι απλά τα παιδιά να μην το φοβηθούν, να έρθουν να το ζήσουν, να πάρουν το μεταλλιάκι τους, γιατί όλα θα έχουν το μετάλλιο λόγω συμμετοχής. Συνεπώς, δεν θα είναι κάτι ανταγωνιστικό σε σχέση με την επόμενη μέρα, η οποία πια έχει χρονομέτρηση, έχει έπαθλα, έχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Οπότε το τρίαθλο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε, ήρθε για να μείνει, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που υπάρχει καλλιέργεια του αθλήματος σε γειτονικές χώρες, γιατί όχι να δούμε και διεθνή αγώνα τα επόμενα χρόνια. Είναι ο στόχος αυτός. Πραγματικά, αν μπορώ να πω εγώ ότι στο δικό μου το μυαλό είχα έτσι ένα όραμα όταν το ξεκινούσα αυτό, ήταν ένας αγώνας της Ironman στην Αλεξανδρούπολη. Mm. Μάλιστα. Θεωρητικά. Μακάρι. Να είμαστε γέροι. Το ευχόμαστε. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Καλό είναι να γίνονται. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, δύο πολύ ωραίες διοργανώσεις. 6 και 7 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη. Για το τρίαθλο, για μικρούς και μεγάλους, όπως μας εξήγησαν οι καλεσμένοι μας σήμερα εδώ. Θα ήθελα λίγο, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι περισσότερο πάνω στο τρίαθλο, γιατί εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Διαφορετικό. Εγώ έχω να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε, ναι, φυσικά. Ομάδα η Δέλτα τηλεόραση κατεβάζει. Για το τρίαθλο. Ναι. Όπου μας βάζει τώρα. Αυτά θέλω χρόνο προετοιμασίας, κύριε μου. Θέλω αποθεραπεία στο γόνατο. Είναι τα πράγματα λίγο. Αν πάμε για τρέξιμο, θέλει αποθεραπεία στο γόνατο. Αλλιώς στο κολύμπι όμως δεν θέλει τίποτα. Κολύμπι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Οπότε πρέπει να κατεβάσουμε ομάδα. Μάλιστα. Δέλτα τηλεόραση. Δεχόμαστε. Παίρνουμε την πρόταση. Τώρα θα το επεξεργαστούμε. Χαρά. Λοιπόν, ήθελα να πούμε λίγο και για το camp το οποίο διοργάνωσε ο Δρομέας. Να πούμε δύο λόγια, αν θέλετε. Ναι. Είναι σε γιατί όχι, γιατί όχι. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα. Έχουμε αρκετά παιδάκια. Ο στόχος, όπως λέμε κάθε χρόνο, είναι πέρα από την επαφή με τον αθλητισμό να περάσουν όμορφα, να ψυχαγωγηθούν. Να ζήσουν αρκετές ώρες μακριά από το σπίτι, κάτι σαν σχολείο, να υδρώσουν λίγο, να κουραστούν, γιατί υπάρχει αυτή η τάση να μην κουνιόμαστε καθόλου το καλοκαίρι. Και φυσικά για αρκετούς γονείς είναι και μία ασφαλής τοποθέτηση των παιδιών σε κάποιο χώρο όπου άνθρωποι ειδικοί θα βλέπουν τα παιδιά. Με ασφάλεια, θα δίνουν σωστές οδηγίες και όσον αφορά την διαμόρφωση χαρακτήρα, τέλος πάντων. Κάνουμε πολύ ωραίες παιδαγωγικές και αθλητικές δράσεις, κυνήγι χαμένου θησαυρού,
και άλλα πολλά, τέλος πάντων, να μην αναφέρω τώρα. Πιστεύω θα πάει καλά και είναι μία ανάσα για όλο το καλοκαίρι. Γιατί θα πάμε για όλο το καλοκαίρι. Για όλο το, μέχρι και, ναι, και τον μέχρι Αύγουστο, δηλαδή. Μέσα Αυγούστου, σίγουρα. Μέσα Αυγούστου, μάλιστα. Ωραία. Ακόμα μία πολύ όμορφη δράση, λοιπόν, και αυτή που το έχει καθιερώσει ο Δρομέας τα τελευταία χρόνια, έτσι. Είναι πέμπτη χρονιά φέτος. Πέμπτη χρονιά γίνεται κάθε καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη. Μπορούν μέσα από τη σελίδα του Facebook του Δρομέα Θράκης και από το site να βρουν σχετικές πληροφορίες και να προχωρήσουν στην γραφή τους και για, για τις 6 Ιουλίου και για τις 7 Ιουλίου. Και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και πραγματικά να γίνει θεσμός αυτός ο αγώνας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.